ικανοποίηση και ενθουσιασμό εκφράζουν για την εκλογή του νέου Πάπα οι ιεροσπουδαστές στη Βασιλική του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τη μεγαλύτερη καθολική εκκλησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναγνωρίζουν βέβαια πως ακόμη δεν έχει οριμάσει η ιδέα για έναν Αμερικανό Ποντίφικα. Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για Αμερικανό Πάπα, όμως έχουμε πολλούς ταλαντούχους Αμερικανούς καρδινάλιους που μελλοντικά έχουν πιθανότητες. Προερχόμενος από τη Νέα Υόρκη, ήλπιζα για τον καρδινάλιο Ντόλαν, αλλά είμαι καθολικός και είμαι μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε Πάπα. Ενθουσιαστήκαμε πραγματικά. Είμαστε ικανοποιημένοι που ο Θεός μας έδωσε έναν άνθρωπο απλό και ταπεινό που θα υπηρετεί το λαό του. Οι Καθολικοί είναι περισσότεροι πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια παραδοσιακά προτεσταντική χώρα. Αιτία της αύξησης είναι η έλευση μεταναστών από τη Λατινική Αμερική. Πολλοί Καθολικοί έχουν επικρίνει την Εκκλησία τους, κυρίως λόγω των σκανδάλων κακοποίησης στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο και άλλες περιοχές της χώρας. Ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει. Όπως επεσήμανε και ο πρόεδρος Ομπάμα, η επιλογή του πρώτου Πάπα από την Αμερική αποδεικνύει τη δύναμη και τη ζωτικότητα ολόκληρης της Ηπείρου. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον δυτικό κόσμο και μια μεγάλη μέρα για τους Ισπανόφωνους που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Stefan Grobe, Euronews, Washington.